Τι δεν πήγε καλά φέτος? Σε σχέση με τι? Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχουν πάει καλά φέτος. Όχι. Τι είπα, ξύλο έχουμε την υγειά μας, η δουλειά μας πάει καλά, έχουμε τους φίλους μας και νομίζω ότι όλα πάνε πολύ καλά. Ανεξάρτητα με το τι μπορεί να λένε. Για τηλεόραση λέω, για τα νούμερα. Τα νούμερα του Σύρια, το 2 μέρες μόνο. Κοίταξε, το 2 μέρες μόνο βάσει AGB δεν έκανε τους αριθμούς που θα θέλαμε να κάνει. Αυτό που κάνει συνήθως ο παγκαλιά της τηλεόραση. Ναι. Τι ακριβώς περιμένεις να σου πω τώρα για το 2 μέρες μόνο? Δεν ξέρω, έφταξε κάτι μάλλον. Ναι, έφταξε η διακοπή πρώτον. Ότι ξεκίνησες πέρυσι και συνέχισες φέτος. Πρόπερσι μάλλον. Ξεκινάει ένα σύριαλ, παίζονται τα πρώτα 6 επεισόδια και το 7ο επεισόδιο παίζεται 1 χρόνο μετά. Οπότε εκ των πραγμάτων τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτό το σύριαλ. Νομίζω και σεναριακά είχε κάποια κενά. Παπακαλιάτη δηλαδή. Λες. Άντε, αυτή η Παπακαλιάτη. Λέω. Ρίξα το Παπακαλιάτη. Ποιο είναι το σενάριο? Νομίζω ότι το 2 μέρες μόνο ήταν μια δουλειά εξαιρετική όσον αφορά τους ηθοποιούς της, όσον αφορά τη σκηνοθεσία της, όσον αφορά το μοντάζ της, όσον αφορά την κατασκευή της σαν δουλειά. Και απότερο στόχος όλων σε αυτή τη δουλειά ήταν να προσπαθήσουμε και να ανεβάσουμε λίγο τον πύχη. Ναι. Δεν νομίζω ότι της άξιζε ούτε αυτοί οι αριθμοί, ούτε όσα υπόθηκαν για τη συγκεκριμένη δουλειά. Αν και πιστεύω ότι κανείς δεν αμφισβήτησε την ποιότητά της. Κανείς όμως. Ξέρεις τι μου είπαν κάποιοι που σε παρακολουθούν? Πολύ θρίλερ. Δεν τους άρεσε πολύ θρίλερ. Πολύ θρίλερ και πολλά, πολλά κλισέ σε ένα σύριαλ. Πολλά κλισέ. Τα σύριαλ βασίζονται σε κάποια κλισέ. Και βασίζονται. Ναι. Όλες οι ιστορίες. Ναι. Ότι εδώ έχεις μαζέψει πολλά. Δηλαδή και λεσβίες και ανάπηροι. Όλοι μαζί. Ναι. Και. Ίσως αυτός ήταν ένας λόγος. Detective. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το θρίλερ ήταν κάτι το οποίο σόκαρε. Και θεωρώ ότι δεν δόθηκε ο ανάλογος χρόνος σε αυτή τη δουλειά να αρχίσει να χτίζεται σιγά σιγά. Ναι. Και σε αυτό σίγουρα εν μέρη ευθύνομαι και εγώ. Ποιος άλλος? Πολύ. Αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει τώρα να στήσουμε ένα ολόκληρο δικαστήριο και να αρχίσουμε να λέμε ποιος θέει και γιατί. Πάνω από μια σκακέρα. Πάνω από μια σκακέρα. Εδώ θέλω να κάνουμε μάχη. Λοιπόν, πάμε.